Ο Δημήτρης Πλατής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αργολίδας, τονίζει ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τον Έλληνα, με αποτέλεσμα ο εμπορικός κόσμος να περάσει τα χειρότερά του Χριστούγεννα. Πράγματι, ως εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή στο εμπορικό τμήμα, ως εμπόρας, θέλω να πω ότι φέτος για όλους τους επαγγελματίες μας είναι τα χειρότερα Χριστούγεννα που έγιναν και οπωσδήποτε δεν ήταν η αναμενόμενη κίνηση, δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον από το αγοραστικό κοινό, δεν υπήρχε η δυνατότητα που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, το να μπαίνοντας σε ένα κατάστημα να ψωνίσει έστω και κάτι φτηνό. Ο κόσμος περιορίστηκε στη βιτρίνα και αυτά είναι που θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν φταίει τίποτε, δεν φταίει ούτε το πάρκινγκ, δεν φταίει ο επαγγελματίας, διότι στην πόλη μας έχουμε πάρα πολύ καλούς επαγγελματίες, επιτυχημένους, που πάρα πολλά χρόνια έχουν τα καταστήματά τους και για να σταθείς σε αυτή την στην πιάτσα που λέμε, πρέπει να έχεις την εμπειρία και πάνω απ' όλα να έχεις αυτό το εμπορικό κομμάτι, το οποίο είναι η τιμιότητα στο κατάστημα για να αποκτήσεις το όνομα και να κρατηθείς. Αυτό λοιπόν οι συμπολίτες μας το έχουν και γι' αυτό εδώ και 40 και 50 χρόνια έρχονται και από άλλες πόλεις να ψωνίσουν στα καταστήματά μας. Έχουμε πάρα πολλά καταστήματα με πάρα πολύ καλές τιμές, αλλά όπως είπαμε ο κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα και δεν είχε τη δυνατότητα διότι είναι υπερχρεωμένος στο πλαστικό χρήμα και οπωσδήποτε όλες οι υποχρεώσεις αυτές και όλος ο βομβαρδισμός που γίνεται κάθε βράδυ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις δύσκολες μέρες που θα έρθουν, ο κόσμος έχει προβληματιστεί, έχει κουμποθεί και οπωσδήποτε προσπαθεί να κάνει όσο γίνεται λιγότερα έξοδα. Τα καταστήματά μας έχουν και αυτά τα έξοδά τους, έχουν την ασφαλειά τους στο ΤΕΒΕ, έχουν τους εργαζόμενους που πρέπει να πληρωθεί το ΙΚΑ και βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομική και πιστεύω και εύχομαι η καινούργια χρονιά να είναι πιο δημιουργική και όταν λέμε πιο δημιουργική να κυκλοφορήσει πιο πολύ χρήμα ώστε έτσι να μπορεί ο κάθε συμπολίτης να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της οικογένειας, διότι τώρα πολλές οικογένειες αναγκάζονται να πάρουν, να ψωνίσουν ελάχιστα πράγματα μόνο για τα παιδιά και οι ίδιοι δηλαδή οι γονείς να μην ψωνίζουν τίποτε. Αυτό είναι ένα χειρόφρενο που έχει τραβήξει στην αγορά και οπωσδήποτε είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της πόλης. Και η χαρά μας είναι να ανοίγουν καινούργια καταστήματα, αλλά με λύπη βλέπουμε και μαθαίνουμε ότι πολλοί επαγγελματίες δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για την καινούργια χρονιά. Αυτό ως επιμελητήριο μας προβληματίζει, ως εμπορικό τμήμα του επιμελητηρίου ήδη μας ανησυχεί και πιστεύουμε και δίνουμε κουράγιο στους συναδέλφους μας, ώστε έστω και με τα λιγότερα χρήματα που θα βγάλει ή η συντήρηση να γίνει από τα ίδια κεφάλαια, δηλαδή από το αποθεματικό που έχει, να μπορέσει να κρατηθεί, διότι πιστεύουμε και ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες, πάνω απ' όλα για την Ελλάδα, διότι δεν είναι το πρόβλημα στο Άργος. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικά και θα μπορούσαμε να πούμε παγκόσμιο. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει εδώ τι γίνεται στην περιοχή μας και γι' αυτό λέμε κουράγιο, δύναμη και ελπίδα για το αύριο.